Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μηχανή του χρόνου. Απόψε θα σταθούμε σε μία από τις πιο δύσκολες εφιαλτικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο των Γερμανών κατακτητών στην Ελλάδα. Το δημοσίευμα μου είναι από εκείνη ακριβώς τη μέρα, από λογοκριμένη βεβαίως εφημερίδα. Οι Γερμανοί εισήλθον. Πώς συνετελέστη η είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων, η συγκινητική τελετή παραδόσεως. Τότε ξεκινούσε μια μακρά περίοδος εξαθλίωσης, όπου ανέδειξε ήρωες και προδότες. Μέσα από τη δοκιμασία δημιουργήθηκε μια νέα οικονομική τάξη. Αυτή των μαυραγωρητών. Για αυτούς θα σας μιλήσουμε. Για την πείνα, το μεγάλο λίμο της κατοχής και την ασυτεία του λαού. Τον Απρίλιο του 1941, όταν οι Γερμανοί έμπαιναν στην Αθήνα, τα τρόφιμα ήταν πλέον ελάχιστα. Οι κατακτητές έκαναν πλιάτσικο στις αποθήκες τροφίμων και έθεσαν υπό την κυριαρχία τους ακόμα και τα συσίτια. Να μια φωτογραφία, χαρακτηριστική φωτογραφία ντοκουμέντο, που δείχνει πως οι Γερμανοί στρατιώτες αρπάζουν στην κυριολεξία ό,τι βρουν μπροστά τους μέσα σε ένα κατάστημα. Η πείνα άρχισε τότε να θερίζει τους πολίτες στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα, οι οποίοι αναζητούσαν ακόμα και στα σκουπίδια ένα κομμάτι ψωμί, σαν την ηλικιωμένη αυτή γυναίκα. Είναι χαρακτηριστικές φωτογραφίες που τράβηξε κρυφά και πολλές φορές με κίνδυνο ο δημοσιογράφος Κώστας Παράσχος στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Άνθρωποι εξαντλημένοι από την πείνα άφηναν την τελευταία τους πνοή στη μέση του δρόμου, ενώ παιδιά έψαχναν να βρουν κάτι να φάνε. Άλλοι που κινδύνευαν να πεθάνουν από το κρύο προσπαθούσαν να ζεσταθούν στον εξαεριστήρα του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στην πλατεία Ομονίας. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλη με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Η μόνη λέξη που επικρατούσατε πεινάω. Έπεσε φοβερό θανατικό. Πεινούσαμε, ιδίως της πόλης. Στο τέλος του 1941 και τους πρώτους μήνες του 1942 είχαμε περίπου 400 θανάτους στο μήνα. Φάγαμε γάτες, φάγαμε σκύλους, φάγαμε ό,τι μπορούσε ο καθένας. Πριζόταν ο κόσμος και πέθανε στις γωνίες. Απρίλης του 1941. Οι Γερμανοί κατακτητές παρελάβουν στην Αθήνα. Οι στρατιώτες του Τρίτου Ράιχ μπαίνουν στην πόλη πεινασμένοι, χωρίς τρόφιμα και εφόδια. Ο γερμανικός στρατός δεν είχε επιμελητία όπως είχαν οι Ιταλοί. Αμέσως ακολουθούν τη συνήθη τακτική τους. Επιδίδονται στην αρπαγή των αγαθών από τον ντόπιο πληθυσμό. Μόλις μπήκαν λοιπόν στην Ελλάδα, κατέσχεσαν όλες τις αποθήκες τροφίμων που σχετιζόταν τουλάχιστον στην πόλη, στην Αθήνα και ο Πειραιάς. Τα επέταξαν όλα και ο ελληνικός λαός έμεινε χωρίς τρόφιμα παρά μόνο όσα τυχόν μπορούσαν να κρύψουν. Οι Γερμανοί έπεσαν στην ελληνική παραγωγή σαν αρπακτικά, αδιαφορώντας για τον ελληνικό πληθυσμό που υποσιτιζόταν. Ο Χίτλερ σε δύο διαταγές του είχε καθορίσει σαφώς τη συμπεριφορά των γερμανικών στρατευμάτων. Δεν με ενδιαφέρει η ζωή των κατεχομένων. Εκείνο που θέλω είναι να εργάζονται για την κάλυψη των αναγκών της Γερμανίας. Η πείνα θέριζε κατά χιλιάδες τους πολίτες, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και έβλεπες τα παιδιά προπάντων να είναι, να πούμε, καρακέντητα, ξυπόλυτα και να γυρίζουν στους δρόμους και να πηγαίνουν εκεί που ήταν σκουπίδια. Και κυρίως έξω από εστιατόρια, για που ξέρω εγώ, γερμανικές, να πούμε, ξέρω εγώ, λέσχες, που πετάγανε κατηφλούδες, πατατόφλουδες, πορτοκαλόφλουδες κτλ. Και
βρίσκανε εκεί αυτά τα πράγματα να τα τρώνε. Ήταν ωφέλιμη η φρούδα, γιατί είχε βιταμίνες, όσο και σε φανεί περίεργο. Θυμάμαι ένα περιστατικό που δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό μου. Ένα παιδάκι έψαχνε τα σκουπίδια να βρει να φάει και του παίρνει το χέρι και του το σπάει εκείνη την ώρα. Γιατί πήρε το παιδάκι αυτό που βρήκε από εκεί. Η καθημερινότητα έγινε εφιαλτική. Η οικονομία είχε παραλύσει. Σύντομα, τα αποτελέσματα της κακής διατροφής έγιναν ορατά. Πολλοί είχαν πριστεί από αποβιταμίνωση, διότι δεν έτρωγαν τα τρόφιμα που έπρεπε να τρώει κανείς και πολλές φορές οι νέοι ακόμα είχαν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, πέρα από τους ηλικιωμένους, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη αντοχή βέβαια. Στο θέατρο, στα παρασκήνια, πριν βγούμε στη σκηνή, η μόνη λέξη που επικρατούσε ήταν «πεινάω, πεινάω, πεινάω, να κάνω, πεινάω». Ο Γερμανός διοικητής εφάρμοζε την εντολή του Χίτλερ που διέταξε αδιαφορία για τη ζωή των κατακτημένων λαών. Ο διοικητής των Γερμανικών στρατευμάτων τη μετέφρασε τη διαταγή του Χίτλερ ως εξής. Δεν μας μένει καιρός να ασχοληθούμε με τέτοια της φύσεως θέματα. Με τα παιδιά που πεινάνε, με τα μερικά συστήρια. Οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζουν τούτο, ότι οι πλούσιοι των θα πεθάνουν, οι φτωχοί τους θα πεθάνουν και οι Γερμανοί θα νικήσουν. Κρέας δεν υπήρχε, εκτός αν κάποιος επιτίδιος έμπορος έσφαζε σκύλους και γάτες και τα πουλούσε στη συνέχεια ως μοσχαρίσιο κρέας. Φάγαμε γάτες, φάγαμε σκύλους, φάγαμε ό,τι μπορούσε ο καθένας. Όχι, δεν τρώγαμε έγνωση μας τους σκύλους και τις γάτες, αλλά μας το πουλάγανε για κρέας αρνίσω. Την ιατρική έκθεση, κύριε Πρόεδρε, βεβαιώνει σαφώς ότι το έδεσμα ήταν ο Γαλλί. Και κάποτε συνέλαβαν κάποιον ότι είχε σφάξει ένα σκύλο για να τον τιμωρήσουν, επειδή έκανε αυτό το εμπόριο υποτίθεται, αλλά αυτός δικαιολογήθηκε με τον δικηγόρο που είχε, ότι τον έσφαξε για να τον φάει ο ίδιος και έτσι αθωώθηκε από το δικαστήριο. Αντίθετα, σε άλλη περίπτωση, ένας μικροπολιτής και ένας υποδηματοποιός καταδικάστηκαν σε πενταετή φυλάκιση διότι επεχείρησαν να πωλήσουν κρέας από ψόφιο άλογο. Στη συνέχεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς δημιουργήθηκαν τα πρώτα στέκια των μαυραγωρητών, ποιοι τα δημιούργησαν και κυρίως πώς άρχισαν να αλλάζουν χέρια περιουσίες μέσα σε μία νύχτα. Το χειμώνα του 41-42 στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, σχηματίζονταν τεράστιες ουρές. Το μαρτυρούν βεβαίως και οι φωτογραφίες ντοκουμέντο από εκείνη την εποχή, όπως αυτή εδώ. Περίμεναν για να βρουν ένα κομμάτι φαΐ για να πάρουν κάτι από ένα συσίτιο. Βεβαίως οι πολίτες περίμεναν καθημερινά και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Επισιτισμού για τη διανομή τροφίμων και συνοστίζονταν για να πάρουν ένα κατσαρολάκι φαΐ με δελτίο. Θα δούμε λοιπόν από δημοσίευμα εκείνης εποχής αυτό ακριβώς. Πάνω αριστερά 10.000 μερίδες ψωμί και τυρί και πολλές άλλες χιλιάδες μερίδες σούπας δεν εμήθησαν εις τα πτωχά παιδάκια, έγραφαν οι εφημερίδες. Λογοκριμένες πάντοτε βέβαια. Η πείνα οδήγησε πολλές οικογένειες στο να κρύβουν τους νεκρούς τους ή ακόμα και να τους αφήνουν στο δρόμο για να μην αναγκαστούν να παραδώσουν το δελτίο τους και χάσουν έτσι μία μερίδα φαγητού. Χαρακτηριστικές είναι φωτογραφίες με τα κάρα του Δήμου που καθημερινά μάζευαν τους νεκρούς από τους δρόμους της πόλης με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Φρικτό. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Η μοναδική ελπίδα σωτηρίας για τους πεινασμένους Έλληνες ήταν τα δημόσια συσίτια που οργάνωναν διάφοροι φορείς, αλλά και τα δελτία τροφίμων. Το Υπουργείο Επισιτισμού μάλιστα εξέδιδε καθημερινά ανακοινώσεις για συσίτια και τον τόπο διανομής. Σχεδόν 70 χρόνια πριν οι πολίτες διάβαζαν στις εφημερίδες. Ανακοινούτο ότι σήμερον θα γίνει διανομή τύρου φέτας εις άπαντα των παντοπολίων. Επίσης η ανακοίνωση τόνιζε. Προς αποφυγή συνωστισμού, η διανομή θα γίνει κατά αλφαβητική σειρά. Δημοτικά συσίτια οργανώνονταν και για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι μισθωτοί.
Στον Πειραιά το Δεκέμβριο του 1941 ο Δήμος αποφάσισε τη δημιουργία κέντρων προσιτής εστιάσεως, τα οποία λειτουργούσαν ανεξαρτήτως των λαϊκών συσιτίων, παρέχοντας τροφή εις πάντα στους μισθωτούς, μη έχοντας εισόδημα υπερβαίνων τας 5.000 δραχμάς το μήνα. Χιλιάδες άτομα καθημερινά έστειναν ουρές με τα κατσαρολάκια τους προκειμένου να εξασφαλίσουν μια μπουκιά φαΐ. Εγώ ως δικηγόρος, τότε ήμουν νεαρότατος δικηγόρος, επεστατούσα στα συσίτια και ερχόνταν οι δικηγόροι με τις κατσαρόλες να πάρουν δύο μερίδες φασόλια, να πάρουν κάτι άλλο, κάνα μακαρόνι που φτιάναμε, πηγαίνανε και το τρώγανε στο σπίτι, γιατί ήταν πρόβλημα μεγάλο το φαγητό. Για να μην χάσουν το δελτίο του συσιτίου, οι οικογένειες έκρυβαν τους νεκρούς τους. Μια μέρα ήταν ξαπλωμένο και έλεγα, μαμά, κοίταξε αυτός. Και ήταν μόνο με το σόβαρκο, τότε ήταν μακριά τα σόβαρκα, δεν είχε σκυπάγια. Και τον είχαν πετάξει για να κρατήσουν το δελτίο. Και είχε ο Δήμος τότε, ήταν ο Ρίτσος, και είχε τα αυτοκίνητα αυτά που παίρναν τα σκουπίδια και τους πεθάμε, ζαριζόταν, απ, έπεφτε από την πείνα. Και τον πηγαίναν, μπομπ, μέσα. Τον ρίχνανε. Όπως όριζε απόφαση του Υπουργείου Επισιτισμού, κάθε οικογένεια είχε δικαίωμα να κατέχει συγκεκριμένες ποσότητες διαφόρων τροφίμων. 20 οκάδες όσπρια, 8 οκάδες ζυμαρικά, 20 οκάδες πατάτες, 10 οκάδες ρύζι, 20 αυγά. Σύμφωνα με μετέπειτα εκτιμήσεις, τα συσίτια κατά δελτία τροφίμων την περίοδο 1941-1942 δεν εξασφάλιζαν στον πληθυσμό της Αθήνας ούτε το 30% του ελάχιστου ορίου θερμίδων για την επιβίωση ενός ανθρώπου. Έκοβε η μαμά μου μια μπουκιά και έδινε στον μπαμπά μου και η μαμά μου κράταγε και μου λέει, γι' αυτό θα το φας όλη μέρα. Μην το φας όλο μαζί. Και έλεγα, καλά μαμά, μικρό. Αδίστακτοι οι Γερμανοί επέταξαν και τα συσίτια. Η βαρβαρότητα της στον τομέα αυτών έφτασε μέχρι το σημείο να επιτάσσουν και τα τρόφιμα των λαϊκών συσιτίων, τα περισσότερα των οποίων έκλεισαν και τα υπόλοιπα παρασκεύαν νερόβαστε σούπες με απίθανα υλικά. Οι συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί δεν ήταν τυχαίες. Οι Γερμανοί ήθελαν με την πείνα να συντρίψουν το ηθικό του λαού και τη θέληση για αντίσταση. Οι υποσυντισμοί φέρνουν τους πρώτους θανάτους. Οι πρώτοι θάνατοι δημιουργούν αίσθημα απογνώσεως και ψυχολογικώς επιδρούν σημαντικά επί του πληθυσμού. Έλεγαν τα κάρα της Δημαρχίας και φόρτεναν τους νεκρούς στο κάρο για να τους πάνε να τους στάψουν. Ένα κοινωνικό έργο, γιατί ζούσαν πολλές οικογένειες. Όταν τους βλέπανε οι Γερμανοί, είχαμε όμως και τους εκτελούσαν επί τόπου. Δεν υπήρχε έλεος στους Γερμανούς.
εδώ υπολογίζουν τους νεκρούς στις 600.000. Η κατάσταση κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν ανεξέλεγκτη. Το Πλιάτσικο και η Ασιτία γέννησαν το μαυραγορητισμό και η εκμετάλλευση εκτόξευσε τις τιμές των προϊόντων στα ύψη. Μέσα σε λίγους μήνες τα βασικά είδη διατροφής έφτασαν να κοστίζουν δισεκατομμύρια. Οι τιμές ανάγκασαν κάποιους εμπόρους να μετατρέψουν τα προϊόντα τους. Δηλαδή, έφτιαχναν ακόμα και γλυκά χωρίς ζάχαρη. Το συγκεκριμένο κατάστημα, βεβαίως βλέπετε ότι είναι κατάστημα τύρου και βουτύρου, έφτασε βεβαίως να λειτουργεί πλέον σαν ζαχαροπλαστείο με γλυκίσματα χωρίς ζάχαρη. Και σε μια άλλη φωτογραφία που ακολουθεί, το φαρμακείο στην οδό Πανεπιστημίου, είναι αυτό ακριβώς εδώ πέρα, διαθέτει πλέον ψεύτικα κοσμήματα αντί για φάρμακα. Κάποιοι επιτίδιοι δεν έχασαν την ευκαιρία να πλουτίσουν. Μετέφεραν παράνομα προϊόντα από την επαρχία, τα οποία πολλούσαν στις μεγάλες πόλεις με τεράστια κέρδη. Είναι μια αγορά υπαίθρια. Νομίζω είναι η φωτογραφία από την αγορά των Εξαρχείων. Η εκφόρτωση πάντως των προϊόντων γινόταν με προφυλάξεις, όπως βλέπετε, για το φόβο των σαλταδόρων. Στα πέτρινα χρόνια της κατοχής, η γερμανική διοίκηση και η δοσύλλογη κυβέρνηση στάθηκαν εντελώς ανίκανες να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέσα σε λίγους μήνες, τα βασικά είδη διατροφής έφτασαν να πολλούνται πολλά δισεκατομμύρια. Όταν κήρυξε το πόλεμο η Ιταλία εναντίον της Ελλάδας, σημειώνω ότι το κοινό αυγό στην Ελλάδα είχε μία δραχμή και το φρέσκο μία κύκος. Την τελευταία μέρα της κατοχής σημειώνω ότι το αυγό ανέρχεται, η τιμή του δηλαδή, έχει φτάσει στο ύψος των 700 δισεκατομμυρίων ελληνικών δραχμών. Ο πληθωρισμός έτρεχε με εξωφρενικούς ρυθμούς. Οι Έλληνες είχαν στα χέρια τους 3 εκατομμύρια, αλλά δεν άξιζαν τίποτα. Η τιμή ενός αυγού 700 δισεκατομμύρια, λίγο πριν από την απελευθέρωση, ενός κουτιού σπίρτων 500 δισεκατομμύρια, μιας σοκάς φασολιών 3 εκατομμύρια και μιας σοκάς κρέατος άνθρωπος σκόρταν, δηλαδή 7 δισεκατομμύρια. Η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη ακόμα και στα εισιτήρια του θεάτρου. Είχαν άλλη τιμή στην έναρξη και άλλη κατά τη διάρκεια του έργου. Πήγαινε και έπαιρνε ένα εισιτήριο στο ταμείο. Το έπαιρνες. Είχε 100 δραχμές. Ότι να περάσει η ώρα να έρθει ο άλλος να πάρει, είχε 150. Και τον πρώτο καιρό οι ηθοποιοί λιμοκτονούσαν. Οι Γερμανοί εξαφάνισαν για λογαριασμό τους τα προϊόντα από την Αθήνα. Η μόνη λύση ήταν τα αγαθά της ελληνικής επαρχίας. Στα χωριά τότε τα ορεινά, που στην Πέτρα δεν φύτρωνε ούτε χόρτο, είχαν, να πω την λέξη, πλουτίσει κατά έναν τρόπο. Δηλαδή δεν άφησαν σπιθαμή γης που να μπορούσαν να ρίξουν κάποιο σπόρο να φυτρώσει. Η μεταφορά των προϊόντων στην Αθήνα γινόταν παράνομα. Ανέντιμοι Έλληνες λάδωναν ανέντιμους Γερμανούς. Οι περισσότεροι από αυτούς συνεργάζονταν και με τους κατακτητές. Τους δίνανε ρεγάλα, τους δίνανε ποσοστά. Μαύρη αγορά γινόταν ακόμα και μέσα στις φυλακές. Ο Ιταλός δεσμοφύλακας στις φυλακές Καλυθέας πουλούσε στους κρατούμενους κουραμάνες. Ερχόταν μετά ο άλλος δεσμοφύλακας, έκανε έλεγχο και όταν έβρισε τις κουραμάνες, προέβαινε στην κατάσχεσή τους για να τις πουλήσει μετά αυτός σε άλλους κρατούμενους. Και το βιολί αυτό συνεχιζόταν κατά εγκληματικό τρόπο. Φυσικά, λαδώνονταν και οι ελληνικές αρχές. Αυστηρές δηλώσεις του Πρωθυπουργού δια τους αστυνόμους υπόνοιε ότι ενήργουν μαύρην αγορά, γράφει διακριτικά η εφημερίδα της εποχής.
Το πρόβλημα των μαυραγωρητών δεν ήταν με ποιο τρόπο θα μετέφεραν τα τρόφιμα, αλλά τα τεράστια κέρδη που θα αποκόμιζαν. Η μαύρη αγορά είχε ανεβάσει τόσο πολύ τις τιμές εκείνα τα χρόνια, ώστε οι μαυραγωρίτες τα χρήματα τα κουβαλούσαν με τα τσουβάλια και με τις βαλίτσες. Σύντομα η ελληνική οικονομία καταστράφηκε, καθώς κανείς δεν πλήρωνε φόρους. Όταν παρανόμως κινείται η αγορά, το δημόσιο δεν μπορεί να εισπράξει ούτε μία δεκάρα. Αποτέλεσμα, χρεοκοπία του δημοσίου. Και έτσι έχουμε μία κατάσταση η οποία δεν έχει προηγούμενο σε καμία άλλη κατεχομένη χώρα της Ευρώπης, αν εξαιρέσουμε ενδεχομένως την τότε Σοβιετική Ένωση που υφίσταται την εισβολή των χιτλερικών δυνάμεων. Μαυραγωρείτε, πάυσατε πλέον να δολοφονείτε τη δραχμήν. Πάυσατε να δολοφονείτε τους ομοφύλους σας και τη ράτσα σας. Είναι η έκκληση των αρθρογράφων που όμως δεν εισακούστηκε. Το δώσες. Πόσα? 50.000. Μόνο? Δεν μου δίναν παραπάνω. Η Πέτρο ήταν, λέει, ψεύτικη. Μόνο το χρυσό έχει αξία. Τους κλέφτες. Μαζί με τα τρόφιμα, κυρίες και κύριοι, εκείνη την εποχή άρχισε να ξεναμίζεται και το εισόδημα του λαού. Έτσι, προκειμένου να εξασφαλίζουν τρόφιμα για τους ίδιους και την οικογένειά τους, πολλοί άρχισαν να ξεπολούν στους μαυραγωρίτες οικιακά σκεύη και οποιαδήποτε είδος μεγάλης αξίας είχαν στο σπίτι τους. Ο άνθρωπος σε αυτή τη φωτογραφία έχει πουλά στον δρόμο πράγματα από το σπίτι του, ό,τι μπορεί. Και έχει βγάλει βεβαίως και μια ταμπέλα που λέει τι ακριβώς προσφέρει. Κυρίως χρυσαφικά, πίνακες και ασημικά που εξαφανίζονταν μέσα σε μία νύχτα. Ενώ πολύ σύντομα οι μαυραγωρίτες εκείνης εποχής έβαλαν στο μάτι και τα ακίνητα. Το φαινόμενο ευνηδίασε αρχικά τις κατοχικές αρχές. Μάλιστα, ο δοσύλλογος πρωθυπουργός Τσολάκογλου έσπευσε σε μία προσπάθεια να ενισχύσει το προφίλ του, να ηγηθεί προσπάθειας για τη σύλληψη μαυραγωρητών. Και να λοιπόν το δημοσίευμα. Ο κ. Τσολάκογλου ανέλαβε από χθες και το Υπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας νέες επιτυχίες των διωγμών των ασυνείδητων εκμεταλλευτών του λαού. Σχεδόν καθημερινά ο κατοχικός πρωθυπουργός καλούσε τους πολίτες μέσα από τον τύπο να καταγγέλουν οποιαδήποτε σχροκέρδια. Τότε μάλιστα στήθηκαν και τα λεγόμενα εσχροδικεία, τα οποία επέβαλαν ποινές φυλάκη σε όσους συλλαμβάνονταν να πωλούν τρόφιμα σε υψηλές τιμές. Ενώ καθημερινά εξέδιδαν και δελτία τιμών, μάλιστα. Αυτή είναι μια καταδίκη επισκροκέδρια και το αμέσως επόμενο δημοσίευμα θα μας δείξει πώς μέσω του τύπου, του ελεγχόμενου από τους Γερμανούς εκείνης της εποχής, έλεγαν ποιες ήταν οι τιμές των προϊόντων. Όταν τελείωσαν τα χρήματα των Ελλήνων, τα γεράκια της μαύρης αγοράς άρχισαν να κατασπαράσουν περιουσίες, ακόμα και αντικείμενα ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας για μερικές οκάδες, όσπρια και λάδι. Θυμάμαι ότι η μάνα μου πούλησε και τη Βέρα από το γάμο του και του πατέρα μας. Μόνο που παρακάλεσε το χρυσοχόγο αυτόν, μη τα πουλήσεις αν μπορείς αυτά, κράτησε τα όποτε μπορέσω να τα ξαναπάρω. Και πράγματι ο άνθρωπος αυτός, τίμιος άνθρωπος, σου λέει δεν χάνω τίποτε, χρυσάφι είναι. Και όταν ελευθερωθήκαμε, δεν ξέρω πού και πώς βρήκαμε τα λεφτά και πήγε και πήρε τη Βέρα τη δική της και του πατέρα μου. Βρήκα τον άνθρωπο από εδώ. Έχει 25 ο καθιστάρι. Έλα. Καλημέρα σας. Αυτή είναι. Μπράβο. Τι χαλασμένα σου τη δίναμε. Πουλήσαμε το πιάνο, πουλήσαμε ό,τι χρυσαφικά είχαμε, πουλήσαμε χαλιά, πουλήσαμε ταμπλό. Και καλά όταν είχες. Όταν δεν είχες, τι γινόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι εφημερίδες γράφουν καθημερινά για συλλήψεις μαυραγωρητών, αλλά οι παράνομοι έμποροι αυξάνονται.
Μαρίκα η Κοτοπούλη πουλάγε τα, πώς το λένε, τα κοσμήματά της σε μια τσουλίτσα. Σε μια τσουλίτσα η οποία είχε πιάσει φίλο το Μαυραγωρίτη. Και ο Μαυραγωρίτης της έδινε λεφτά και αυτή έπαιρνε δαχτυλίδια, αυτά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μια γνωστή κολονακιώτησα πούλησε το ακριβό μενταγιόν της στο γνωστό Μαυραγωρίτη για Κύρογλου για να πάρει 3 οκάδες αλεύρι, ρύζι, φασόλια, ζάχαρη και λίγες κονσέρβες. Όταν μετά από λίγο καιρό είδε η γυναίκα αυτή το μενταγιόν να το φορά μια νέα που είχε χωρίσει από τον άνδρα της γιατί επτόχευσε και τα έφτιαξε με τον Γιακύρογλου, τη ρώτησε πού το βρήκε. Και όταν η νέα αφελέστατα της είπε «Σ' αρέσει», εκείνη το τράβηξε με θυμό, έκοψε την αλυσίδα και πέταξε το μενταγιόν στο πρόσωπό της. Ταυτόχρονα της έδωσε ένα ηχηρό χαστούκι. Μη με ρωτήσετε ποια ήταν η νέα. Οι απελπισμένοι οικογενειάρχες που έβλεπαν τα παιδιά τους να τουμπανιάζουν από την πείνα έδιναν το σπίτι τους για να αγοράσουν λίγες ακόμα μέρες ζωής. Σπίτια που λιόντουσαν για τίποτα. Θυμάμαι του Αυλονίτη το σπίτι που λύθηκε, του το πήρανε δεν ξέρω για πόσο τζάμπα. Και μετά τον πόλεμο, όταν έληξε ο πόλεμος, έκανε ενέργειες ο Αυλονίτης και το ξαναδώσανε πίσω. Πουλιόντουσαν τα πάντα. Ο Αντώνης Αθηνογέννης ήταν υπουργός πριν από τη δικτατορία του Μεταξά. Η περίπτωση του αποδεικνύει πως ούτε οι επιφανείς Έλληνες κατάφεραν να γλιτώσουν από τα νύχια των Μαυραγωρητών. Ο παππούς είχα μάθει ότι είχε χάσει ένα ακίνητο. Όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι ότι είχαν ανακίνητα την εποχή εκείνη για να πάρουν κάποια πράγματα για να ζήσουν. Πολλούσαν ό,τι είχαν για να ζήσουν. Ο ποιητής Ναπολέων Λαπαθιώτης το 1941 για να ζήσει πούλησε το σπίτι του. Ως. Όταν τέλειωσαν τα χρήματα άρχισε να πουλά την πολύτιμη βιβλιοθήκη του, σπάνια βιβλία και χειρόγραφα προσωπικότητων που είχε στο αρχείο του. Και όταν τέλειωσαν και αυτά, επέλεξε μετά την αυτοκτονία μέσα στο σπίτι που νοίκιαζε. Ο μαυραγωρητισμός δημιούργησε και μια νέα οικονομική τάξη. Η εξουσία και το χρήμα περιήλθαν στα χέρια των ολίγων, αυτών που πλούτιζαν σε βάρος του λαού που λιμοκτονούσε. Οι μαυραγωρίτες, όπως λέγαμε, ήταν, ναι, εκατομμυριούχοι. Αρχικά το φαινόμενο ευνηδίασε ακόμα και τους κατακτητές που πήραν σκληρά μέτρα. Οι Γερμανοί ευνηδιάστηκαν από το φαινόμενο και άρχισαν να το καταδιώκουν με κατασταλτικά μέτρα. Κρέμασαν μερικούς στην πλατεία του Συντάγματος. Χαρακτηριστικό είναι το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην εφημερίδα Ακρόπολης. Ανακοίνωση στα νατικέ καταδίκη εχθρών του λαού. Η κατά εμφωτέρων τούτων των εχθρών του λαού απόφασης εξετελέσει την πρωία της 23ης Οκτωβρίου του 1943 εις μια λεωφόρο των Αθηνών, δημοσία και δια απαγχωνισμού. Και πηγαίναμε στο Μαυραγωρίτη, ας πούμε, και πέρα και το σου έλεγα Γιώργο, θέλω, ας πούμε, και πέρα να μου δώσει, ας πούμε, 2 τσουβάλια αλεύρι και θα τα πληρώσω τον Αύγουστο. Ναι. Κύριε Πασά, ξέρω εγώ, θα δώσω, αλλά τον Αύγουστο, ας πούμε, θα τα πληρώσει τρίτυπλα. Την ίδια ώρα, πολλοί από τους επιτίδιους εμπόρους συνεργάζονταν απευθείας με τους Γερμανούς, οι οποίοι τους διοχέτευαν τρόφιμα για τις πιάτσες της μαύρης αγοράς. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, δηλαδή, όπου είχαν, ξέρω εγώ, εργοστάσια, επιτάξεις κτλ., κάνανε μια παραγωγή για τις ανάγκες του στρατού τους, αλλά παραλλήλως. Ο Τσμένη αξιωματική έκανε και για παραγωγή για το εμπόριο. Με συνεργάτες λοιπόν Έλληνες, έτσι, είτε τους εργοστασιάρχες είτε ξέρω εγώ εμπόρους, αρχίζαν να πουλάνε αυτά στην αγορά. Όλα σε τιμές, να πούμε, φοβερές. Διαρκούς της κατοχής ξεσπά το σκάνδαλο Τζελόζο. Ο Κάρλο Τζελόζο ήταν Ιταλός στρατηγός, στρατιωτικός διοικητής Ελλάδος. Στην Γκεστάπο και στην Όμπρα, την Ιταλική Μυστική Υπηρεσία, είχαν φτάσει πληροφορίες ότι κάτι συμβαίνει με τον στρατηγό. Από έρευνες που έκαναν, διαπίστωσαν ότι ο Τζελόζο ήταν επικεφαλής μεγάλης πείρας που έκανε μαύρη αγορά. Ήταν αναμεμειγμένοι άλλοι 60 αξιωματικοί, ανάμεσα στους οποίους και 2 στρατηγοί.
Το Νοέμβριο του 1941 ο Τσολάκογλου, ο στρατηγός, ο κατοχικός πρωθυπουργός, ανέλαβε να πατάξει, όπως έλεγε τότε, τους μαυραγωρίτες και έτσι πήρε και το Υπουργείο Ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό άρχισε να ξυλοκοπά ο ίδιος όσους συνελάμβανε να θησαυρίζουν από τη μαύρη αγορά. Χαρακτηριστικό είναι το λογοκριμένο δημοσίευμα εκείνης εποχής. Αμήλικτος ο διωγμός εναντίον των μεγάλων αρχαριών της μαύρης αγοράς. Και από κάτω να γράφει ότι ο πρωθυπουργός ενοργεί ξυλοκοπή ιδιοχείρος 4 ασυνείδητους εκμεταλλευτάς. Ανάμεσα στους συλληφθέντες υπήρχαν και αρκετοί μεγαλοβιομήχανοι, έμποροι, δικηγόροι και άλλοι επιστήμονες, όπως γράφουν χαρακτηριστικά οι εφημερίδες, σαπούνι χονδρικός προς 700 δραχμές την ΟΚΑ. Στα στέκια των μαυραγωρητών βρίσκονταν μέσα σε στοές οικοδομών και σε προσφυγικούς συνοικισμούς, ενώ πολύ γνωστή ήταν και η πιάτσα της Οδού Αριστίδου. Το Νοέμβριο του 1941 ο στρατηγός Τσολάκογλου αποφάσισε να αναλάβει και το Υπουργείο Ασφαλείας με σκοπό το διωγμό των μαυραγωρητών. Στο πλαίσιο αυτό, η υπηρεσία που συνέστησε συνέλαβε μεγιστάνες της μαύρης αγοράς, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να αποκρύψουν 1000 κιβώτια ή αλοπινάκων. Ο κατοχικός πρωθυπουργός μπαίνει επικεφαλής του αγώνα κατά της μαύρης αγοράς με σκληρές δηλώσεις. «Η οργή του λαού θα πέσει ως κεραυνός επί το κεφαλών των», δηλώνει ο Τσολάκογλου. Ο Τσολάκογλου πρόσκαιρα κερδίζει τη συμπάθεια των πολιτών όταν διαβάζουν στις εφημερίδες ότι ο κύριος πρωθυπουργός ενοργεί ξυλοκοπή ιδιοχείρος 4 ασυνείδητους εκμεταλλευτάς, όπου μια πολυκατοικία είχε μεταβληθεί σε αποθήκη χρυσορυχείων τροφίμων. Ένας από τους πιο στιγμούς μαυραγωρίτες με αδυναμία στο ασθενές φύλλο ήταν ο Γιακύρογλου. Είχε κατάστημα στην οδό Αιώλου και Δύσης, υπάρχει ακόμα αυτό το κατάστημα, που πουλούσε τζάμια, φωτιστικά και λάμπες. Κάτω όμως στο υπόγειο είχε αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες από αλεύρι, όσπρια, λάδι, ζάχαρη, κονσέρβες, τα οποία πουλούσε στη μαύρη αγορά. Το μαθαίνει λοιπόν ο Τσολάκογλου και μαζί με την αστυνομία σπέβδει στο κατάστημα. Ένας αστυνόμος φωνάζει τον Γιακύρογλου έξω από το μαγαζί και εκεί ο Τσολάκογλου μπροστά στον κόσμο το χαστουκίζει. Ταυτόχρονα διατάζει τη σύλληψή του και την κατάσχεση των προϊόντων που μοίρασε στους πεινασμένους για να βελτιώσει το προφίλ της κατοχικής κυβέρνησης. Ο δοσύλλογος πρωθυπουργός συνεχίζει να χτυπά τους μαυραγωρίτες όπου τους πετύχει. Ο κύριος πρωθυπουργός εξυλοκόπησε χθες και άλλον ασυνείδητον. Θα επιβληθεί η ποινή του θανάτου εις όλους τους ενόπλους. Ποιοι ήταν όμως οι ασυνείδητοι Έλληνες που έκαναν τη δυστυχία των συμπατριωτών τους επικερδή επιχείρηση? Από τις συλλήψεις εποχής που δημοσιεύονται στις λογοκριμένες εφημερίδες προκύπτει και το προφίλ του μαυραγωρίτη. Αναμεμειγμένοι στη σκοτεινή επιχείρηση, μεγαλοβιομήχανοι, έμποροι επιστήμονες κλπ, γράφει ο τύπος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας μεγαλέμπορος του Πειραιά. Ένας δικηγόρος. Και ένας μεγαλέμπορος από το Βελιγράδι. Σε άλλη υπόθεση, η αστυνομία συλλαμβάνει ως μαυραγωρίτη το διευθυντή του γνωστού κοσμικού κέντρου Ζώναυς. Ο διευθυντής της Λαϊκής Τράπεζας συλλαμβάνεται και αυτός για μαύρη αγορά. Υπερχείλοι συλληφθέντες τελευταίως μαυραγωρείται. Μεταξύ αυτών, 50 μεγαλοβιομήχανοι είναι ο τίτλος της εφημερίδας που δείχνει ποιοι είχαν τεράστια ποσά για να κάνουν τη μαύρη αγορά. Μια βαριά βιομηχανία σε βάρος του λαού που λιμοκτονούσε. Κοντά σε βιομηχάνους, δικηγόρους και εμπόρους, μικρά κυκλώματα έστησαν και μικροαπατεώνες που η λήξη του πολέμου τους βρήκε ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες. Οι μαυραγωρίτες είχαν κρυφά στέκια ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στα Υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Στην οδό Αριστίδου γινόταν μεγάλη μαύρη αγορά τσιγάρων, γιατί και τα τσιγάρα ήταν δισεύρετα. Μια άγνωστη συνέπεια του μαυραγωρητισμού ήταν τα διαζύγια. Κατά τη διάρκεια της κατοχής πολλές γυναίκες στράφηκαν εναντίον των συζύγων τους, επικαλούμενες την ανικανότητά τους να έχουν σχέσεις με τη μαύρη αγορά και να εξοικονομούν πότε-πότε λίγο κρέας, ψάρια ή μια οκά ζάχαρη ή όσπρια. Αντιθέτως, οι δημοσιογράφοι παρατηρούν ότι αυξάνουν οι γάμοι χάρης στη μαύρη αγορά. Οι κοπέλες παντρεύονται τους γαμπρούς που μπορούν να τις σώσουν από την ασιτεία, τους μαυραγωρίτες.
Έτσι, όπως στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οι Αθηναίοι θυμούνται το σατυρικό τραγουδάκι. Στις ακρίβειες τον καιρό, επαντρεύτηκα κι εγώ και μου δώσαν μια γυναίκα που τρώγε για 5-10. Οι μαυραγωρίτες εξαγοράζανε συνειδήσεις και εξαγοράζανε και γυναικούλες. Αναμφισβήτητα. Διότι είχαν τον παρά, είχαν τη μαύρη αγορά που εκεί για να βρεις ένα κομμάτι ψωμί, έδινες το ίνες. Μετά τη λήξη του πολέμου και με ενέργειες του δικηγόρου και πρώην Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Αντώνη Αθηνογέννη, δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Πολυσάντων Ακινήτων Επικατοχής. Σκοπός του Συλλόγου ήταν να δοθούν πίσω στους ιδιοκτήτες τους τα σπίτια που είχαν πάει σε χέρια μαυραγωρητών για ένα κομμάτι ψωμί. Ορισμένοι είχαν ήδη πεθάνει ή αυτοκτόνησαν επειδή έχασαν τα ακίνητά τους και στις 25 Νοεμβρίου του 1949 ψηφίζεται ο νόμος 1323 που ακυρώνει όλες τις αγοραπολισίες που έγιναν επικατοχής, νόμος για τον οποίο αγωνίστηκε σκληρά πάρα πολύ για την ψήφισή του αλλά και για την εφαρμογή του. Στο επόμενο τελευταίο μέρος της εκπομπής έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ για τις γυναίκες που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές και ειδικά για τις γυναίκες που προσέφεραν αγοραίο έρωτα. Με τη λήξη του πολέμου στις περισσότερες κατεχόμενες χώρες της Ευρώπης, οι πόρνες και οι γυναίκες που είχαν συνάψει ερωτικές σχέσεις με τους Ιταλούς ή τους Γερμανούς κατακτητές διαπομπεύθηκαν. Στην Ελλάδα το φαινόμενο τόσο της πορνείας όσο και της τιμωρίας τους δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο ήταν κοινό μυστικό ότι τέτοια περιστατικά συνέβαιναν και μάλιστα κορυφώθηκαν όταν έφτασαν στην Ελλάδα οι Γερμανοί. Με τη λήξη του πολέμου, στις περισσότερες κατεχόμενες χώρες της Ευρώπης, οι γυναίκες που είχαν σχέσεις με τους Γερμανούς διαπομπεύθηκαν. Στη Γαλλία, οι γυναίκες κουρεύτηκαν και πετροβολήθηκαν σε δημόσια θέα. Οι γυναίκες που πηγαίνανε με τους Γερμανούς, τις κουρέψανε και τις λιθοβόλησαν. Σκληρό, στη Γαλλία, που θεωρείται έτσι προηγμένος λόγος. Εδώ δεν έγινε τέτοιο. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο της πορνείας δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ο κύριος Γιούρας Τσολακίδης θυμάται μια κοπέλα στην Καλυθέα που την απείλησαν με κούρεμα επειδή πήγαινε με Γερμανούς. Η γυναίκα μόλις ειδοποιήθηκε ότι θα κουρευτεί, έμενε στις Τζιτζιφιές, θα κουρευτεί, δεν έκοψε κάθε σχέση και έφυγε. Έφυγε από την Καλυθέα. Μου φαίνεται πήγε στον Περισσό. Δεν την έχω ξαναδεί. Λίγες γυναίκες βρέθηκαν στο ίδιο κρεβάτι με τον κατακτητή και με τα πολεμικά υπήρξε απέναντί τους ανοχή. Μια γυναίκα η οποία πορνεύεται για να ζήσει η ίδια και πολύ περισσότερο για να γλιτώσει τη ζωή των παιδιών της, δεν μπορεί να την κατηγορήσει για πορνεία. Στις κατεχόμενες περιοχές οι ερώδηλες χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Η μία ήταν όσες αναγκάστηκαν να γίνουν πόρνες για να ζήσουν τις οικογένειές τους και οι άλλοι όσες ασκούσαν το επάγγελμα και πριν τον πόλεμο. Ήτανε αυτές οι οποίες πάντοτε βρίσκονταν στους καταλόγους του Τμήματος Ηθών και της Ελληνικής Γενικής Ασφάλειας. Και τώρα βέβαια, όπως κάποτε είπε κάποιος ότι πήγαιναν και κάποιες υψηλοτέρας κοινωνικής τάξεως γυναίκες, αυτές φυσικά ήτανε επίσης και αυτές γνωστές για τον κατάλογο που είχε πάντα το Τμήμα Ηθών της Γενικής Ασφάλειας, αλλά είχαν τα μέσα και δεν τις είχαν καταγράψει. Οι γυναίκες αυτές συναντιόταν με τους πελάτες τους, δηλαδή οι Ιταλούς και Γερμανούς στρατιώτες, στα κεντρικά ζαχαροπλαστεία της πόλης. Είχαν μείνει μερικά ζαχαροπλαστεία, ξέρω εγώ, στο Σύνταγμα, ξέρω εγώ, στην Πανεπιστημίου, προς την Ομόνια, όπου ήταν γεμάτα, να πούμε, από Γερμανούς ή Ιταλούς στρατιώτες και πόρνες παλιές και νέες. Συχνά, νεαρές Ελληνίδες συνόδευαν τους κατακτητές στα μνημεία της Αθήνας για να τους δείξουν τα αξιοθέατα. Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία που τραβήχτηκε στα τέλη του 1941 και απαθανατίζει το φλερτ μεταξύ Ελληνίδων και Γερμανών κάτω από τη σκιά του Παρθενώνα. Τραγική είναι η περίπτωση των γυναικών που αναγκάστηκαν να εκπορνευθούν για να κερδίσουν στην κυριολεξία ένα κομμάτι ψωμί για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Σε πολλές περιπτώσεις φτάνουμε στο σημείο να δικαιολογούμε και αυτές τις ακραίες περιπτώσεις. Όταν ο άλλος πεθαίνει
και ψάχνει από, από τους κάδους για να φάει και δεν βρίσκει, τι λέει. Πολύ φτωχά κοριτσάκια, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ζήσουν παρά να κάνουν κάποια σχέση με Γερμανό, να τους δίνει ένα ψωμί, γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν όχι μόνο αυτοί, αλλά και η οικογένειά τους. Και πολλές φορές οι γονείς ήταν άρρωστοι. Αυτή η αγωνία του ανθρώπου για την επιβίωσή του, που οδηγεί ακόμα και σε κάποιες τέτοιες πράξεις, οι οποίες βεβαίως δεν είναι καθόλου σωστές. Αδιάψευστοι μάρτυρες των σχέσεων που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ Ελληνίδων και ξένων κατακτητών είναι οι φωτογραφίες που τράβηξαν Ιταλοί και Γερμανοί σε οίκους ανοχής, σε σπίτια και ξενοδοχεία στα χρόνια της κατοχής. Οι φωτογραφίες περιλαμβάνονται στο λεύκωμα που επιμελήθηκε ο Άλκης Ξανθάκης, το γυμνό στην ελληνική φωτογραφία. Είναι ένα γεγονός ότι έχουμε περιπτώσεις αρκετές γυναικών οι οποίες σε πάση περιπτώσει είχαν συνδέσμους και σχέσεις με κατακτητές και ακόμα και να βγουν και φωτογραφίες αναμνηστικές. Εκτός από τον πληρωμένο έρωτα, σχέσεις ανάμεσα σε Ελληνίδες και κατακτητές αναπτύχθηκαν και από αγνά αισθήματα. Είχαμε κυρίως με τους Ιταλούς, όχι με τους Γερμανούς, την ανάπτυξη κάποιων ερωτικών σχέσεων μεταξύ Ιταλών και μάλιστα αξιωματικών, υπεραξιωματικών με κάποιες Ελληνίδες, οι οποίες δεν ξέρω για ποιους λόγους, ας πούμε, είτε διότι δεν βρίσκαν ανταπόκριση στην ελληνική αγορά, είτε γιατί τους άρεσαν τέλος πάντων οι ξένοι. Σημείωσαν αυτή τη διαγωγή. Αφήστε δε πόσες κοπέλες είχαν αραβωνιαστεί και φύγανε μαζί τους και αυτή τη στιγμή έχουν οικογένειες στην Ιταλία. Αυτή είναι η φωτογραφία μιας γυμνής κοπέλας που δημοσιεύτηκε στο Λεύκωμα, συνοδευόμενη από την ιδιόχειρη αφιέρωσή της προς τον αγαπημένο της. Για να σου θυμίζει, ύστερα από πολλά χρόνια, πώς σε αυτό το κορμί επάνω ένιωσες την πραγματική ανατριχίλα της Ιδονής, γράφει η κοπέλα. Τόσες δεκαετίες μετά, κανείς δεν ξέρει αν το κορμί της ήταν ο βωμός της πληρωμένης Ιδονής ή του αγνού έρωτα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν έλειπαν και οι καυγάδες μεταξύ των εραστών που συχνά ξέφευγαν από τα όρια. Κάποια Ελληνίδα χορεύτρια, πολύ γνωστή, πάρα πολύ γνωστή, τα είχε φτιάξει με έναν Ιταλό. Αλλά έκανε κάτι κουτσουκέλιας, έκανε, την τσάκωσε αυτός, μπαμ μπαμ της δίνει δύο πιστολιές. Κατάφερε και έζησε αυτή. Αυτός αυτοκτόνησε, ο Ιταλός. Υπήρχαν γυναίκες που πήγαν και οικειοθελώς, αναμφισβήτητα, αλλά υπήρχαν γυναίκες που εξαναγκάστηκαν και τις βίασαν κιόλα. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του ταξιδιού μας. Ένα ταξίδι στην πείνα του ελληνικού λαού στα χρόνια της κατοχής. Τότε που δοκιμάστηκαν τα όρια και οι εντοχές. Τότε που γεννήθηκαν οι ήρωες και κάποιοι προδότες. Αν αποφύγαμε σε κάποιες περιπτώσεις να μιλήσουμε με ονόματα, το κάναμε για να μην διαταράξουμε την οικογενειακή ηρεμία των απογόνων τους. Αυτοί ξέρουν ότι τα θύματα έχουν σταματήσει να τους κυνηγούν. Οι περισσότεροι πάντως απολαμβάνουν σήμερα τις περιουσίες που κληρονόμησαν από πατεράδες και παππούδες. Περιουσίες που έγιναν στα χρόνια της μεγάλης δοκιμασίας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.